Καλημέρα και σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ράδιο Εύρος και στο Ευρωσκόπιο. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό, κάποιους μήνες πριν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας. Έτσι όπως το λέτε. Και σας καλούμε λοιπόν τώρα με αυτή την ιδιότητα. Εκ νέου υποψήφια δήμαρχος Ορεστιάδας η κυρία Γκουγκουσκίδου. Μας είχατε προειδεάσει βέβαια σχετικά και στην προηγούμενη κουβέντα εδώ κάτι που τα λέμε. Καταλάβατε. Είμαστε σίγουροι. Είπατε ότι είστε ταγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πάτε καθόλου για βουλευτικά, εθνικά και τα σχετικά όπως ακουγόταν εκείνη την περίοδο και περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, να την κυρία Γκουγκουσκίδου εδώ ενώπιον όλων ξαναθέτει τον εαυτό της. Στην διάθεσή μας για τη διεκδίκηση του Δήμου Ορεστιάδας. Τι σας όθησε τελικά να το πάρετε απόφαση οριστικά, κυρία Γκουσκίδου? Ήταν η αποτυχία καταρχάς της διοίκησης Μαυρίδη να ανταποκριθεί στα μεγάλα ζητήματα του Δήμου Ορεστιάδας. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η αποτυχία, είναι δύο χαρακτηριστικές εικόνες. Από τη μία βλέπουμε ένα κλειστό εργοστάσιο ζάχαρης, την πιο εμβληματική επιχείρηση του Βορείου Εύρου, και από την άλλη βλέπουμε ένα θηριώδες κίτ και προκεκά στο φυλάκιο. Nice. Αυτά δείχνουν πραγματικά ποιο ήταν το έργο της διοίκησης Μαυρίδη. Στο πρώτο, στο εργοστάσιο Ζάχαρης, δεν έριξε ούτε μία ντουφεκιά, κρύφτηκε, ενώ στο δεύτερο έκανε πλάτες στα συμφέροντα των εργολάβων των Αθηνών. Από την άλλη ήταν το γεγονός ότι έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία αγαπάει τον τόπο και θέλει να δουλέψει και να προσφέρει για την καλυτέρευση της καθημερινότητας και την αναστροφή της παρακμής η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά και από την άλλη και η αγάπη του κόσμου ήταν, κύριε Πατούνα, οι οποίοι άνθρωποι με προέτρεπαν, με οθούσαν να είμαι και πάλι υποψήφια για το Δήμο Ορεστιάδας. Πάντως θέσατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, το εργοστάσιο της Ζάχαρης και το ΚΙΤ Προκεκά. Θα έχετε στις προτεραιότητές σας και αν αναλάβετε την διοίκηση του Δήμου να τα επαναφέρετε με κάποιον άλλο τρόπο? Υπάρχουν λύσεις, δηλαδή τώρα είμαστε σε σημείο που μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα? Βεβαίως. Καταρχάς το εργοστάσιο θα έπρεπε με οποιοδήποτε τρόπο να κρατηθεί και να μην κλείσει. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο Ορεστιάδας και γενικά για το Βόρειο Εύρο. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα του Δήμου όμως. Θα σας έλεγε κανείς ότι είναι μια απόφαση διοίκησης η οποία δεν έχει να κάνει με το Δήμο. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος είναι μια μικρή κυβέρνηση μέσα στα όρια τα διοικητικά και τα γεωγραφικά και είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα και μπορεί να διεκδικεί τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον τόπο και από εκεί και πέρα διεκδικεί ό,τι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Η διατήρηση λοιπόν του εργοστασίου Ζάχαρης ήταν μέσα στα απαιτούμενα, σε αυτά που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Δήμος έπρεπε να διεκδικεί, ο Δήμαρχος έπρεπε να διεκδικεί, να δημιουργήσει μια κινητοποίηση της κοινωνίας και όλων των φορέων και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την παραμονή του εργοστασίου. Άρα έλλειψη διεκδικητικότητας βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό λέτε ότι κρύφτηκε αυτό. Κρύφτηκε σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα, δεν διεκδίκησε. Όπως το ίδιο έκανε και με την αύξηση της χωρητικότητας του ΚΙΤ και του ΠΡΟΚΕΚΑ στο φυλάκιο. Επίσης έκανε. Εκεί καταγγέλλεται ότι έκανε πλάτες σε συμφέροντα. Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται. Έκανε πλάτες στα συμφέροντα των εργολάβων και εκεί. Των εργολάβων. Που κατασκευάζουν το. Πάντως εδώ που τα λέμε, όχι την επέκταση, αλλά την αναβάθμιση των υποδομών, τη θέλαμε όλοι. Ήταν και μέσα στα αιτήματα. Και αυτό είδαμε ότι έγινε. Δεν η αναβάθμιση ήθελα, έγινε. Δεν θέλαμε όμως την αύξηση της χωρητικότητας. Ήταν κάτι το οποίο. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες, θέλω να το πω αρχικά, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι, έρχονται από πολέμους, έρχονται από οικονομικές καταστάσεις δύσκολες. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν φροντίδα. Δεν πρέπει όμως να κρατούνται στον Εύρο, στο Βόρειο Εύρο. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι και μια απέτηση και αν θέλετε και της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη. Ότι θα πρέπει να είναι πιο δυτικά στην Ελλάδα. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, ο Εύρος, ο Βόρειος Εύρος ειδικά, έχει θέματα ασφάλειας και δεν πρέπει να κρατούνται σε αυτή την περιοχή. Έπρεπε λοιπόν ο Δήμαρχος να διεκδικήσει να μην γίνει η αύξηση της χωρητικότητας στο ΚΙΤ και στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Εμείς το είδαμε αυτό ως ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν ήταν θέμα μόνο μιας παράταξης, δεν ήταν μόνο θέμα της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό και προτείναμε και καταφέραμε να δημιουργηθεί επιτροπή
Η Επιτροπή Αγώνων, η γνωστή ναι. τότε εκείνη την περίοδο. Δικιά σας πρόταση ήταν αυτή τελικά. Δική μας πρόταση ήταν αυτή και έτσι συστάθηκε. Βέβαια, αποτελεσματική όμως τελικά κρίθηκε. Τορπιλίστηκε η λειτουργία της από το Δήμαρχο και η Επιτροπή διαλύθηκε με ευθύνη του Δημάρχου βεβαίως. Ναι, και το ΚΙΤ αναβαθμίστηκε και το ΠΡΟΚΕΚΑ χτίστηκε. Γιατί στην ουσία είναι νέο ΠΡΟΚΕΚΑ έχουμε τώρα εδώ, έτσι. Για να είμαστε και ρεαλιστές. Να ξέρουμε ακριβώς πώς ονομάζουμε και τα κτίρια που έχουν γίνει εκεί. Δεν έχει γίνει ένα νέο ΚΙΤ, έχει γίνει ένα νέο ΠΡΟΚΕΚΑ. Απέναντι από το υπάρχον ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ. Είναι μια δεύτερη δομή πάντως. Μια δεύτερη στην ουσία. Δομή. Ναι. Εμείς δεσμευόμαστε ότι από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την δημιουργία και την αύξηση χωρητικότητας, ότι θα διαπραγματευτούμε με την κεντρική εξουσία. Για να είναι βραχυχρόνια η λειτουργία του και να γίνει κάποια αλλαγή χρήσης των κτιρίων, αφού ήδη έχουν κατασκευαστεί. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές εντολές, είναι χρήματα, οδηγίες. Μπορεί να αλλάξει χρήση ένας τέτοιος χώρος που πληρώθηκε για ένα συγκεκριμένο λόγο βεβαίως να γίνει. Βεβαίως μπορούμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Βεβαίως πρέπει να πείσουμε την κεντρική εξουσία ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να κρατούνται στο Βόρειο Εύρο. Τα θέματα είναι σοβαρά που απασχολούν την περιοχή και θα πρέπει να κρατηθούν στα ενδότερα της χώρας. Μάλιστα, το βάζετε και αυτό στις προτεραιότητές σας. Τώρα ήθελα να σταθώ σε αυτές τις τέσσερις όπως τις ανακοινώσατε και σε ένα σύντομο χαιρετισμό μιας εκδήλωσης. Μας έκανε εντύπωση, μας προκάλεσε εντύπωση ότι αναφέρατε τέσσερις βασικές προτεραιότητες και αποκαλύψατε κάποια στοιχεία από το πρόγραμμά σας. Ακόμα κάποια πράγματα μένουν λίγο, έτσι λένε ότι είναι πρόωρο να προχωρήσουν σε προγράμματα. Εσείς όμως είδα ότι ήδη τέσσερις προτεραιότητες βασικές σας έχετε ανακοινώσει. Από την αρχή είπαμε για το ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ, για το χρονοδιάγραμμα αλλαγής. Αυτό είναι μια προτεραιότητα που θέτετε. Ότι ο Βόρειος Εύρος δεν θα γίνει νεκροταφείο ψυχών. Έτσι. Μάλιστα. Μετά κάνατε αναφορά στο εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Δεν είναι μέσα προτεραιότητες βέβαια αυτές που αναφέρετε, αλλά το σημειώσατε εκείνο στο χαιρετισμό σας. Να μειωθούν άμεση και έμεση φόροι στην περιοχή. Αυτό πώς μπορεί να διεκδικηθεί? Καταρχάς μπορεί να διεκδικηθεί. Να πούμε πρώτα ότι ως προαπαιτούμενο είναι και η δημιουργία ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας. Σας άφηνα στο τελευταίο αυτό, γιατί μάλλον εδώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Το Βόρειο Εύρο θα είναι άρα μέσα συνδέονται. Στα πλαίσια. Βεβαίως συνδέονται, γιατί όταν θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα στο Βόρειο Εύρο, θα μπορούμε να διεκδικούμε μειώσεις στους άμεσους και έμεσους φόρους ως μια ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Ως μια διοικητική χωροθετημένη τοποθεσία ξεχωριστή, όπου μπορεί οποία, να παρέμβει η πολιτεία αυτό. Την οποία ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, διαφορετικό από αυτό που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, γιατί κυρίως ευνοεί το Νότιο Εύρο. Αναγκαζόμαστε δηλαδή εμείς να προσαρμοζόμαστε στα θέλω της Αλεξανδρούπολης και του Νότιου Εύρου, που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που χρειάζεται η περιοχή μας. Με τη δημιουργία λοιπόν αυτής της ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας θα μπορούμε να κάνουμε ένα σχέδιο για μας και μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να διεκδικήσουμε μείωση των άμεσων και έμεσων φόρων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγούμε από την παρακμή στην οποία βρισκόμαστε και να αναστραφεί αυτό το κλίμα. Δεν υπάρχει. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Αυτή τη στιγμή οι μειωμένοι φόροι που ισχύουν στη Βουλγαρία και στην Τουρκία με την οποία συνορεύουμε αναγκάζουν τους πολίτες να ψωνίζουν σε αυτές τις χώρες και να μην επιλέγουν τα καταστήματα της ώρας. Και μιλάτε για διάφορους τομείς μείωση και άμεσων και έμεσων φόρων και για τον φόρο κατανάλωση καυσίμων, για παράδειγμα, που διεκδικείται έτσι πολύ και αλλιώς από πολλούς. Πολύ σημαντικό. Αλλά πολύ και σημαντικό. Έχουμε μια αρνητική απάντηση ήδη από την κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον στους ροδοπίτες βουλευτές που απίφθηναν το ερώτημα, απαντήθηκαν. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε και ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα ακόμα πιο εύκολα. Θα μπορούσε να διεκδικηθεί αυτό. Επίσης, μείωση του ΦΠΑ. Ο οποίος μπορεί να γίνει με ειδική ευρωπαϊκή οδηγία που υπάρχει και η οποία έχει διεκδικηθεί και έχει κερδιθεί στα νησιά. Και το γεγονός ότι υπάρχει μετανάστευση στο Βόρειο Εύρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα και το γεγονός ότι γειτνιάζουμε με δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν ΦΠΑ ή τέλος πάντων έχουν μειωμένους συντελεστές. Θα πάμε στη διεκδίκηση για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειο Εύρο σε λίγο. Κάνατε λόγο για όλους αυτούς τους ειδικούς συντελεστές, για το φόρο κλπ. Η ειδική οικονομική ζώνη μπορεί να συντελέσει κάτι τέτοιο, γιατί ακούγεται το τελευταίο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο από συνεργάτη σας, από μέλος της δημοτικής σας ομάδας, του κ. Ζαχαρία, να αναφέρεται σε αυτό. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και σίγουρα πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή σε συζήτηση. Δεν είναι βέβαια θέμα έτσι που μπορούμε να το λύσουμε σήμερα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όχι, τη γνώμη σας μόνο ήθελα. Ναι, είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει αφού μελετήσουμε όμως διάφορα θέματα, γιατί εκεί προκύπτουν και θέματα εργασιακά και είναι θα, πολλά θα πρέπει θέματα. Να τα δούμε. Θα πρέπει να τα δούμε. Επανήλθε μια πρόταση της κυρίας Καραγιάννη που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, ως ειδική οικονομική ζώνη στην περιοχή για διάφορες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια μπορεί να έρθουν εδώ με ειδικούς όρους, αλλά και με διάφορα
διάφορα προβλήματα σε εργασιακές σχέσεις τα οποία προκύπτουν. Έτσι. Και εκεί μάλλον είναι κολλάει τόσο καιρό το θέμα. Είναι θέμα που είναι στο τραπέζι εδώ και χρόνια, που το συζητάει η κοινωνία και μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, βέβαια έτσι με. Η κοινωνία το έχει κλείσει όμως, μπορεί... νομίζω. Δεν ξέρω αν το συζητάει. Θεωρητικά πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον φάνηκε ότι είναι ανεδαφικό ως προς την εφαρμογή του. Γιατί επανέρχεται τώρα. Ακούγεται στην κοινωνία πάντως, το συζητάει. Όταν η περιοχή είναι σε αυτή την παρακμιακή κατάσταση αυτή τη στιγμή και η οικονομία μας είναι παραπέρασα... Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, γι' αυτό και συζητιόνται τα θέματα αυτά. Πώς λοιπόν εσείς συνταχθήκατε στην πρωτοβουλία διεκδίκησης να γίνει μια περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου και τη θεωρείτε αυτή ενός ιδανική λύση αυτό το διάστημα, όταν στο προηγούμενο διάστημα φαινόσασταν ότι ήσασταν αντίθετοι σε αυτή την προοπτική? Δεν φαινόμασταν αντίθετοι, φαινόμασταν ότι το συζητούσαμε, το μελετούσαμε, ήσασταν... δεν είχαμε πάρει θέση. Επιφυλακτικοί, δηλαδή. Επιφυλακτικοί, δεν είχαμε πάρει θέση γιατί δεν είχαμε μελετήσει το θέμα σε όλα του τα στοιχεία. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με τα μέλη της Επιτροπής, είδαμε τα επιχειρήματα, διαβάσαμε τα κείμενα τα οποία αναλύουν τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας του Βόρειου Εύρου, τα μελετήσαμε και αποφασίσαμε λοιπόν ως παράταξη ότι συντασσόμαστε με την άποψη αυτή που λέει ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των αρχών της περιοχής για να βγούμε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα που υπάρχει. Ξέρετε, σας κατηγορούν όμως και για μια προεκλογική τακτική που θα ήθελα την απάντηση σε αυτό, ότι ίσως είναι προς άγρα ψήφων, πως είναι μια ψηφοθυρική κίνηση αυτή. Δεν είναι. Το τόνισα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν το έφερα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι η κοινωνία το συζητάει και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρωτίστως πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα έτσι πιο απλά της καθημερινότητας, όπως ας πούμε μία άδεια πάρκινγκ και τέλος πάντων τις ώρες που μια ομάδα θα παίξει βόλεϊ στο γήπεδο Σαμαράς, και να μην συζητάμε για το αν συμφωνούμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε τη δημιουργία ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας του Βόρειου Εύρου. Πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο ήσασταν περιφερειακή σύμβουλος, στέθηκε ποτέ αυτό το ζήτημα εκείνα τα χρόνια? Συζητιόταν, αλλά δεν είχε τεθεί έτσι σοβαρά. Και αυτό που είναι αυτό το ευνοϊκό αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι αυτοί οι φορείς ενεργοποιήθηκαν και διεκδικούν ότι πλέον η διεκδίκηση είναι πιο αποτελεσματική. Mm. Είναι πιο εμπεριστατωμένα όλα όσα αναφέρονται. Έχει γίνει μια σωστή έρευνα σε σχέση με τα θέματα που θα απασχολήσουν την ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα, σε σχέση με τους στόχους, σε σχέση με τα επιχειρήματα και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει. Και οι συνθήκες έχουν αλλάξει από τότε, κυρία Μπουσκίδου. Πλέον έχουμε τα αποτελέσματα μιας του δημογραφικού για την περιοχή μας είναι δραματικά. Η μείωση των 6.500 κατοίκων στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, άλλη τόση, κοντά στους 12.000 κατοίκους έχουμε χάσει από την περιοχή του Βορείου Εύρου. Φανταζόμαστε σε 10 χρόνια, δεν θέλουμε μάλλον να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι, μέσα στα 17 χρόνια η κατάρρευση ήταν πολύ ραγδαία. Υπάρχει ο αντίλογος του Μητροπολιτικού Δήμου, ότι αυτό είναι το μέλλον στην περιοχή και γενικά σε όλη την Ευρώπη, να συνενωθούν Δήμοι και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη Δήμου Ορεστιάδας, Δήμου Διδημοτύχου να γίνει ένας Μητροπολιτικός Δήμος στο κοντινό, απότερο μέλλον, κάποια στιγμή. Αυτό επηρεάζεται αν δημιουργηθεί περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου? Δεν διαφωνούμε το γεγονός ότι πραγματικά ισχυρή δήμη είναι το μέλλον και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση είναι το μέλλον. Έτσι θεωρούμε και εμείς ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένας τόπος από την τοπική αυτοδιοίκηση και από ένα ισχυρό δήμο. Δεν έρχονται σε αντίθεση αυτά η ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα μπορεί με έναν ισχυρό δήμο Ορεστιάδας και έναν ισχυρό δήμο Διδημοτύχου. Μπορεί να αποτελέσουν και μια βάση, διότι αν χωροθετηθεί από τώρα Δήμος Δημοτήχου, Δήμος Ορεστιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειο Εύρου, εύκολα μετά γίνεται και Μητροπολιτικός Δήμος, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Η ουσία βέβαια τώρα, για να επανέλθουμε στο σήμερα, στο τώρα, είναι ότι αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχει κάποια αντιπρόταση για το τώρα, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση? Υπάρχει η πρόταση Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Εύρου? Άλλη πρόταση υπάρχει σχετική? Δεν ακούμε άλλη πρόταση. Εμείς αυτή θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, ότι αυτό είναι το εργαλείο που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης μόνο για το Βόρειο Εύρο. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες του Βορείου σε σχέση με το Νότιο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένας πόλος έλξης και τουριστικός και επενδυτικός και συγκοινωνιακός.
είναι διαφορετική οικονομία εκεί αυτή τη στιγμή. Εντελώς, φαίνεται, άλλος κόσμος, ναι, είναι και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια απρόβλεπτη ανάπτυξη ξαφνική. Είναι καλοδεχούμενη βέβαια. Mm-hmm. Όμως αυτή χειροτερεύει το δικό μας έτσι πλαίσιο που μπορούμε να κινηθούμε πλέον. Δεν θα μεταφερθεί μέχρι εδώ, γιατί αυτό μας λένε οι κυβερνώντες, οι αρμόδιοι και οι διάφοροι παράγοντες, ότι η ανάπτυξη Αλεξανδρούπολης θα επηρεάσει και την ανάπτυξη ενδοχώρας του Εύρου. Με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, όχι, γιατί με την ενιαία περιφερειακή ενότητα δεν λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες του Βορείου Εύρου. Εμείς εδώ έχουμε κυρίως αγροτική, κτηνοτροφική οικονομία. Αυτά δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε. Έχουμε άλλα χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά. Επίσης, ούτε λιμάνι, την άμεση γειτνίαση με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, όπως είπαμε προηγουμένως. Η ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή της χώρας. Δύο χώρες συνορεύουν δίπλα στο Βόρειο Εύρο και μάλιστα με τρεις πύλες εξόδου. Ναι. Όχι μία. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτή την. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν θα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Έβλεπα τώρα σήμερα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων για την Αλεξανδρούπολη. Φουλ τα ξενοδοχεία αυτές τις ημέρες. Αθλητικές εκδηλώσεις, διοργανώσεις με χιλιάδες επισκέπτες αυτές τις ημέρες. Εκτός των άλλων, μιλάμε για κάποιες δραστηριότητες αυτών των ημερών, οι οποίες δείχνουν πραγματικά μια άλλη ταχύτητα ανάπτυξης. Αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί και μια διαφορετική ψυχολογία στον κόσμο και είναι και η αισιοδοξία που δημιουργείται. Οπότε δημιουργείται και στους νέους κυρίως έτσι η ανάγκη να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, να δουν το μέλλον, να βγουν μπροστά, να οργανώσουν τις ζωές τους. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Εύρο δεν είναι αυτή. Υπάρχει έτσι μια απεσιοδοξία, μια θλίψη θα μπορούσα να πω, να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή στην κοινωνία, ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανατρέψει. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το ανατρέψει. Έτσι βλέπω ότι ο κόσμος νιώθει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τοπάθεια. Ότι δεν μπορεί. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να ανατραπεί. Αυτό που εμείς πιστεύουμε, το οποίο πιστήκαμε από την Επιτροπή για την Δημιουργία Ξεχωριστής Περιφερειακής Ενότητας στο Βόρειο Εύρο, είναι ότι αυτή η δημιουργία θα ανατρέψει και αυτό το κλίμα και αυτή την αίσθηση. Και δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες, όπως κάποιοι υποτιμούν την όλη προσπάθεια και θέλουν να παρουσιάσουν, ότι γίνεται μια Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου, μια διεκδίκηση για αυτήν, προκειμένου να έρθουν και άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα. Παράπλευρο, μια παράπλευρη ωφέλεια. Ναι, αυτό. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα δώσει αναπτυξιακές προοπτικές σε πολλούς παράγοντες οικονομικούς, επενδυτικούς, αναπτυξιακούς, ψυχολογικούς, όπως είπατε. Είναι σημαντικό και αυτό, όπως είπατε, όμως για τις υπηρεσίες, γιατί θα έρθουν και καινούργιοι πάλι και προσωπικό. Και επίσης αυτές οι υπηρεσίες θα οργανώνουν σε σχέση με τα δεδομένα του Βορείου Εύρου και θα σχεδιάζουν. Και πάντως εδώ που τα λέμε, η ανάγκη έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία, γιατί οι υπηρεσίες δεύτερες έχουν γίνει σε πολλούς τομείς. Έχουμε δεύτερο πρωτοδικείο, έχουμε δεύτερη διεύθυνση αστυνομίας, έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα ήθελα να σταθούμε. Αν το νοσοκομείο του Δημοτήχου ήταν σε μια περιφερειακή ενότητα ξεχωριστή, ποτέ δεν θα υπήρχε σκέψη να είναι συνδεδεμένο με τις Αλεξανδρούπολες και να μην είναι αυτόνομο. Έτσι, και επίσης θα γινόταν προσπάθειες για να αναβαθμιστεί, να ενισχυθεί. Και θα διεκδικούσαμε πιο εύκολα την στελέχωσή του με και ιατρικό προσωπικό και με νοσηλευτικό και επίσης με την επάνδρωσή του με όλα τα μέσα που χρειάζεται για να το καταλάβει κανείς, υπηρεσιών υγείας. Το νοσοκομείο της Ροδόπης, ας πούμε, της Κομωτινής, δεν θα σκεφτόταν κανείς να το ενώσει με τις Αλεξανδρούπολες, είναι και πιο κοντά σε χιλιόμετρα. Έτσι. Ενώ ενώσαν τις του Δημοτήχου που είναι στην άλλη άκρη. Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο νομός μας, πολλά τα χιλιόμετρα. Γνωρίζουμε όλοι ότι για να φτάσουμε από το Ορμένιο, από τα Πετροτά, το Πεντάλοφο στην Αλεξανδρούπολη, χρειαζόμαστε περίπου 2 ώρες. Είναι 170 χιλιόμετρα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλος νομός με αυτή την απόσταση από την πρωτεύουσά του. Λοιπόν, είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει μια Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου. Αυτό το έχουμε συζητήσει και το έχουμε υπεραναλύσει. Και επειδή και εγώ, παρότι οφείλω να είμαι αντικειμενικό στο συγκεκριμένο, το υποστηρίζω υποκειμενικά, βλέποντα όμω και από κοντά όλη την προσπάθεια, πολύ θερμά το υποστηρίζω, διότι πραγματικά τα επιχειρήματα όλα είναι σε μια βάση, πολύ λογική και νομική βάση, μάλιστα. Γιατί και εσείς νομικός είστε και ξέρετε ότι νομικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, και επίσης να πω ότι στο τέλος η κοινωνία θα αποφασίσει, κύριε Παντούνα. Θα συζητηθεί το θέμα, θα τεθεί στην κοινωνία και στο τέλος θα βγει μπροστά η κοινωνία και θα πει το μεγάλο ναι. Και ήδη πάρα πολλοί φορείς από την να κοινωνία πάνε πίσω. Έχουν συνταχθεί. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολλούς φορείς. Οι υπογραφές τους, οι σφραγίδες τους είναι εκεί στα έγγραφα του αιτήματος. Κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθούν και αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα που προσπαθεί να κάνει κάτι έτσι για δικό της όφελος, όπως πολλοί προσπαθούν. Θα γίνει δημοψήφισμα στο τέλος για να αποφασίσει η κοινωνία. Ωραία. Το κρατάμε και αυτό. Πάντως, η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου ξεσήκωσε και μια θύελλα αντιδράσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο της προάλλες. Σας είδαμε την Τρίτη, δεν ήταν το βράδυ, να τοποθετήσετε επί αυτού με βάση κάτι που συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα ήσασταν αρκετά σκληροί εδώ, που τα λέμε στην πρότασή σας. Ζητήσατε να παραιτηθεί η Γενική Γραμματέας του Δήμου. Ήμουν, κύριε Παντούνα, γιατί η Γενική Γραμματέας του Δήμου δεν είναι μία απλή πολίτης. Έχει θεσμικό ρόλο στο Δήμο και η Γενική Γραμματέας προσπάθησε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να αποτρέψει με διάφορα μέσα την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων από την Επιτροπή για την δημιουργία ξεχωριστής περιφερειακής ενότητας, να αποτρέψει την ενημέρωση των νέων από αυτή την επιτροπή. Δεν είναι στο ρόλο της Γενικής Γραμματέως να αποτρέπει την ενημέρωση των νέων από το Δικηγορικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Διδασκών, των Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Εκκλησία. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν προσπάθησε να αποτρέψει, απλά έθεσε το ζήτημα σε μια άλλη βάση, λέγοντας πως δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Δεν τους έδιωξε, γιατί ακούστηκε και αυτό. Έμειναν όχι, οι άνθρωποι εκεί, γιατί ήμουν και εγώ παρόν, παρέμεινα και εγώ. Μείναμε εκεί, ενημερώσαμε τους νέους, αλλά υπήρξε ένα κλίμα αρνητικό από την αρχή ότι δεν έπρεπε να είμαστε εκεί ως παρήσακτοι. Αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα ρόλο που χρησιμοποίησε είχαν στόχο να αποτρέψουν την ενημέρωση και να υποτιμήσουν, να υποβαθμίσουν τις απόψεις της Επιτροπής. Λέτε ότι δεν είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματέας να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Είναι πολύ παρεμβατική αυτή η συμπεριφορά της. Όπως επίσης παρεμβατική ήταν και η συμπεριφορά του κύριου Δημάρχου, ο οποίος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο γραφείο του, προσπαθώντας και αυτός να αποτρέψει την ενημέρωση αυτή. Και μάλιστα έτσι με επιχειρήματα αστεία, για να μην τα πω επικίνδυνα, ότι δηλαδή... Αχ, εγώ θα τα πω επικίνδυνα. Όταν έτσι γίνεται παραλληλισμός με Δυτική Θράκη, με ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι στο περιθώριο σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις και τους συσχετίζουμε και τους παραλληλίζουμε με μια πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για το καλό του τόπου, με θετικό πρόσημο και όχι αρνητικό, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο είναι πολύ, πολύ άδικο. Άδικο για όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλους αυτούς τους φορείς. Γιατί δεν είναι άνθρωποι μόνο φυσικά πρόσωπα, είναι φορείς ολόκληροι πάρα πολλοί, δεκάδες στην περιοχή. Και είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι και ο κύριος Δαμασκηνός. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά είναι και ο Μητροπολίτης, ο οποίος υπογράφει πρώτος αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ανενημέρωτος, είναι επικίνδυνος, είναι ακατάλληλος για να κρίνει αν αυτό χρειάζεται στην περιοχή, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα αναφέρομαι στον κύριο Δαμασκηνό. Είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ξεχαστεί, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Είναι ένα θέμα για το οποίο βγήκε και μπροστά η Εκκλησία, βγήκε μπροστά ο Μητροπολίτης. Είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα για να ζητήσουμε παρέτηση ενός προσώπου μιας Γενικής Γραμματέας. Πρέπει να αποκατασταθεί το κύρος του Δήμου. Δεν μπορεί να το αποκαταστήσει ο κύριος Δήμαρχος. Αν αυτού και ο κύριος Δήμαρχος, ζητήσαμε και από τον κύριο Δήμαρχο να παραδεχθεί το λάθος του στο επόμενο. Δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο που αναφέρθηκε. Ναι, επειδή όμως ήταν σοβαρό το θέμα, θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να αφήσουμε το χρόνο να περάσει και θα έπρεπε να το θέσουμε. Στο επόμενο λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταλάβει και να παραδεχθεί το λάθος του για να αποκαταστήσει το κύρος του Δημάρχου. Γιατί πιστεύετε ότι είναι αντίθετο σε μια τέτοια προοπτική ο κύριος Δήμαρχος? Γιατί είναι από τους ελάχιστους που έχουν παραμείνει αντίθετοι σε αυτή την προοπτική. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον η δικιά σας άποψη, ποια μπορεί να είναι η σκέψη που μπορεί να οδηγήσει κάποιον να είναι αρνητικός? Γιατί όπως και ο ίδιος λέει, όλα τα επιχειρήματα είναι ολόσωστα. Το έχει πει πολλές φορές. Τι να σας πω, δεν έχει ενημερωθεί σωστά, δεν μ' αρέσει που είναι ανεξήγητο, δεν έχετε απάντηση. Γιατί, είναι περίεργο, αξιοπερίεργο. Πάντως τουλάχιστον είναι, θα το ρωτήσουμε και τον ίδιο κάποια στιγμή. Έχω ακούσει να έχει επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, κατά διαστήματα είναι διαφορετικά. Ο Μητροπολιτικός Δήμος μόνο είναι το επιχείρημα. Τα οποία όμως δεν απαντούν. Συγγνώμη, ένα επιχείρημα. Την ταμπέλα. Το Μητροπολιτικό Δήμο. Λέει είναι λάθος η ταμπέλα η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου. Το σωστό είναι να γράφει η ταμπέλα Μητροπολιτικός Δήμος Χριστιάδας Δημοτήχου. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Θα το συζητήσουμε μαζί του. Σίγουρα δεν είστε εσείς σε θέση να απαντήσετε για εκείνον. Αλλά να πάμε λίγο στο. Ελπίζω να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας πει ο κύριος Δήμαρχος την άποψή. Μπορείτε να το θέσετε και ως θέμα συζήτηση ημερήσιας διάταξης κάποια στιγμή. Ναι, αν δούμε ότι δεν το φέρνει η Δημοτική Αρχή, θα το κάνουμε ως ενιαία αντιπολίτευση. Όπως επίσης φέραμε αρκετά θέματα, κύριε Πατούνα. Ναι, το έχετε κάνει ως αντιπολίτευση. Και η αλήθεια είναι ότι για το συγκεκριμένο και ο κύριος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητος σύμβουλος, υποψήφιος δήμαρχος, συμφωνεί. Και ο κύριος Καζαλτζής, που παρότι δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι υποψήφιος δήμαρχος, συμφωνεί με τον συνδυασμό του. Ο κύριος Γιανκούρης συμφωνεί βεβαίως. Ο κύριος Παπανδρέου είναι επιφυλακτικός ακόμα, αλλά είναι προς συζήτηση το θέμα. Δεν είναι αρνητικός κάθετα. Να γίνει εξαντλητικός διάλογος. Μάλιστα, αυτό είναι το σημαντικό. Θα το βρούμε μπροστά μας και στην επόμενη συνεδρίαση, όπως μας λέτε, αλλά θέλω να γυρίσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί ο χρόνος τρέχει και ήθελα να σταθούμε στις συνεργασίες. Αναφέραμε τον κύριο Παπανδρέου, αναφέραμε και τους υπόλοιπους επικεφαλείς. Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας, κυρία Κουκουσκίδου, για τις εκλογές? Εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Το δείξαμε και με τις πρωτοβουλίες που πήραμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώνοντας την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, κύριε Πατούνα, τις συνεργασίες τις επιθυμεί και η κοινωνία και θα τις επιβάλλει. Εμείς όπου πάμε, αυτό μας λέει. Ότι πρέπει να συνεργαστείτε όλοι μαζί για να είστε αντίθετοι στην παράταξη του Δημάρχου. Συζητήσαμε, θα δηλαδή, συζητήσουμε. Ο ένας πόλος είναι η παράταξη του Δημάρχου και ο άλλος είναι όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει σώνει και καλά να φύγει ο Δήμαρχος από το παιχνίδι. Ναι, για να σταματήσει η κατάσταση παρακμιακή αυτή τη στιγμή που επικρατεί στο Δήμο, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, η οποία πέτυχε
να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Δήμου για στο ανάπτυξη. Στο σύνολό της απέτυχε, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έκανε κάτι καλά, κυρία Παπουσκίδου. Είναι τόσο μηδενιστική η αντιμετώπιση ενός έργου 9 ετούς, δεκαετία σχεδόν μιας δημοτικής αρχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε κάτι καλό. Εγώ δεν μπορώ να βρω, κύριε Πατούν. Αν εσείς μπορείτε να βρείτε, να μας το πείτε. Δεν είμαι σε θέση εγώ να απαντήσω σε αυτό. Σε πολλά θέματα, ευτυχώς ήμασταν εκεί και αποτρέψαμε. Όπως αποτρέψαμε το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο ήθελε να θέσει πριν από κάποια χρόνια σε ιδιώτες και μάλιστα τους έδινε 6 εκατομμύρια ευρώ και πράγματι το αποτρέψαμε ως αντιπολίτευση. Όπως αποτρέψαμε το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, που και εκεί ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ήθελε να εξυπηρετήσει ευκαιριακά συμφέροντα εταιριών. Και ως Ενωμένη Αντιπολίτευση φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αλλάξαμε την αρχική απόφαση που είχε καταφέρει να ληφθεί η Δημοτική Αρχή. Επίσης, εκτός από αυτά, υπάρχουν πολλά προβλήματα στον Δήμο Ρεστιάδας. Υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχουν ασφαλείς παιδικές χαρές όπου θα έπρεπε να υπάρχουν. Το οδικό δίκτυο είναι τραγικό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι τραγικό πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν σε ένα Δήμο να μην μπορεί ο πολίτης να κυκλοφορήσει στους δρόμους της πόλης, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει από χωριό σε χωριό. Όπως και το αγροτικό δίκτυο. Δεν είναι δυνατόν οι αγρότες μας με τα πολύ υψηλής τεχνολογίας πλέον γεωργικά μηχανήματα που επενδύουν στην επιχείρησή τους να μην μπορούν να βγουν στην αγροτική οτοπία και να καταστρέφουν αυτά τα μηχανήματά τους. Και εμείς ως Δήμος να δίνουμε, όπως είδαμε στον προϋπολογισμό, 20.000 ευρώ το χρόνο για την αγροτική οτοπία. Πάντως προκαλεί εντύπωση και εξακολουθεί να με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κάτι καλό να πείτε για τα 9 χρόνια Δημοτικής Αρχής. Δεν βρίσκουμε. Ένα θετικό να έργο. Πω για τις απευθείας αναθέσεις. Τι να πούμε που τις έχουμε καταγγείλει. Θα μπορούσαμε να θέσουμε μια σειρά έργων και γεγονότων, αλλά από τη στιγμή που η δική σας άποψη. Το πανεπιστήμιο. Δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το πανεπιστήμιο, κύριε Πατούρα. Κάνατε συνεδρίαση για το πανεπιστήμιο της προάλλης. Το αμαξοστάσιο ακόμα δεν έχει καταδαφιστεί για να αποδοθεί. Ο περιβάλλον χώρος όλα αυτά τα χρόνια παρά τις εκκλήσεις του Πανεπιστημίου δεν έχει αλλάξει. Επειδή ο χρόνος τρέχει, ήθελα ένα σχόλιο σας για το Πανεπιστήμιο μετά από τη συνεδρίαση και όσες απαντήσεις δόθηκαν από την Πρετανία. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να επενδύσουμε στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο καταρχάς θα πρέπει να διασωθεί, να δυναμώσει και στη συνέχεια να αναπτυχθεί. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η απάντηση από την Βρετανία, από τον νέο Πρίτανη, από τον κύριο Μάρη, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε νέο τμήμα, ούτε κάποια άλλη υποδομή χρειάζεται ώστε να γίνει στην περιοχή, αφού είναι καλυμμένη από υποδομές. Άρα δεν υπάρχει κάποια προοπτική πάνω σε αυτές τις προτάσεις που λέτε. Αυτό που ήταν το θετικό από τον κύριο Πρίτανη ήταν ότι εμείς αυτό που θέσαμε και το οποίο θεωρώ ότι ήταν σύμφωνο με την εισήγηση του κύριου Πρίτανη, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα δασολογίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Όταν απορροφηθεί της Δράμας. Της Δράμας στην Ορεστιάδα. Μάλιστα. Αυτό δέχτηκε ο κύριος Πρίτανης ότι είναι και η δική τους επιδίωξη. Ναι. Πρέπει λοιπόν αρχικά να επιβιώσει το Πανεπιστήμιο, κύριε Πατούνα, και στη συνέχεια να μιλήσουμε για ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος για την επιβίωσή του. Αυτό δεν είναι αποδεκτικό να ακούγεται για νέους φοιτητές που θα κάνουν τα μηχανογραφικά τους στη πορεία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε γι' αυτό. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την τροπή των ΤΕΗ σε ΑΕΗ και επίσης και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ναι, το τι προηγήθηκε αυτά το ξέρουμε που έφερε σοβαρά, την κατάσταση αυτή. Αλλά φέραν το πανεπιστήμιό μας σε μια δυσκολία επιβίωσης. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε, να διασφαλίσουμε με την Πανεπιστημιούπολη την οποία ζητήσαμε. Και να καλλιεργήσουμε ένα θετικό κλίμα απέναντι στους ενδυνάμει φοιτητές, στους αυριανούς, στους μαθητές που τώρα θα είναι στην τρίτη τάξη και θα κάνουν τα μηχανογραφικά τους, ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει το πανεπιστήμιο. Όχι, βέβαια. Να το επιλέξουν οι σπουδές, ειδικά το επίπεδο των σπουδών. Το εγγύηθηκε και ο κύριος Πρίτανης. Και ένα πολύ σημαντικό είναι η Πανεπιστημιούπολη. Θα πρέπει να ιδρυθεί έτσι μια σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη, να στεγαστούν οι σχολές και της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου, ίσως αργότερα και οι σχολεία στη Φυλάκων. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το πανεπιστήμιό μας. Να δοθούν κίνητρα για τους φοιτητές, δηλαδή η στέγαση να είναι δωρεάν για όλους, να αυξηθεί η επιδότηση από την κεντρική διοίκηση, κεντρική εξουσία και βέβαια να διεκδικήσουμε και να μειωθούν οι φοιτητές στα τμήματα στις μεγάλες πόλεις και να αυξηθούν
για να αυξηθούν έτσι στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ξεφύγαμε από το χρόνο μας, αλλά είναι αλήθεια ότι θα ήθελα να συζητήσουμε πάρα πολλά μαζί. Θα πρέπει να κάνουμε ένα 2 ώρα εκπομπή μόνο κάποια στιγμή. Να ξαναβρεθούμε. Λοιπόν. Όσο πλησιάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να απαντήσετε και στο ερώτημα που πλανάτε, αν θα κάνατε πίσω σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, προκειμένου να ηγηθεί κάποιο άλλο μια πρωτοβουλία, αφού θέλετε αυτό να επιτευχθεί. Μια συνεργασία δυνάμεων. Κοιτάξτε, κύριε Πατούνα, οι εκλογές του 2019 έδειξαν ποιο μπορεί να ηγηθεί ενό συνδυασμού, ο οποίο μπορεί να κερδίσει τη σημερινή δημοτική αρχή. Επομένως, ναι, σύμφωνα με τα ποσοστά του 19. Έτσι. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα σήμερα. Κανείς θα έλεγε ότι τώρα πια μπορεί κάποιοι να έχουν αλλάξει γνώμη. Να θέλουν να συνταχθούν. Έχουν προκύψει και άλλοι υποψηφοί δήμαρχοι στην πορεία. Δεν υπάρχει πιο επίσημη και πιο σοβαρή μέτρηση από τις εκλογές, από τις επίσημες εκλογές του κράτους. Θεωρείτε ότι δικαιωματικά σε εσάς θα πρέπει να ηγηθείτε ενός συνδυασμού συνεργασίας. Λόγω του ποσοστού που έδειξαν έχετε... αυτό οι εκλογές του 19. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό και είμαστε και στη θέση της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε κατηγορηματικοί σε αυτό, ναι, σε συνεργασίες, αλλά με εσάς ως επικεφαλής. Βεβαίως θα συζητήσουμε ένα πρόγραμμα για το μέλλον της Ορεστιάδας, κάποια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Και με στόχο η σημερινή Δημοτική Αρχή να φύγει. Το ψηφοδέλτιό σας πώς πάει, Είμαστε σε πολύ καλή φάση. Είναι βέβαια ακόμα 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Δεν μπορεί μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να έχετε καταθέσει. Ναι, 30 Αυγούστου είναι η ημερομηνία. Δεν μπορεί ένα συνδυασμός και δεν πρέπει 6 μήνες πριν από τις εκλογές να έχει έτοιμο όλο το ψηφοδέλτιο. Αλλά όμως σε σχέση με το χρονικό. Με το χρονικό διάστημα το σημερινό, έτσι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό με το 80% έχει αλλάξει. Πήγαμε στα 60% τελικά, ναι, το ποσοστό των τοπικών. Έχει γίνει τροποποίηση. Το ψάχναμε και δεν βρίσκαμε κάπου τον κανονισμό τον νόμο. Έχει γίνει τροποποίηση, είναι σε ένα νόμο που άρα δεν είναι. Διευκολύνει τώρα. Είναι, ας πούμε, ένα άρθρο σε ένα νόμο που δεν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ίσως γι' αυτό δεν μπορέσει να γίνει. Έτσι όπως θα μπορούσε να γίνει η Περιφερειακή Ένωτα Βορείου Εύρου. Μια τροποποίηση σε ένα νόμο, οποιοδήποτε νόμο συζητηθεί στη Βουλή κάποια στιγμή. Και λέει το άρθρο ότι πλέον το 60%. Εμείς θα έχουμε, κύριε Πατούνα, ένα γεμάτο ψηφοδέλτιο. Μπορούμε σύμφωνα με την νομοθεσία να έχουμε το ελάχιστο τους δημοτικούς συμβούλους που απαιτούνται, αλλά συν 150%. Συν 129% για το Δημοτικό Συμβούλιο. 29% για το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις τοπικές κοινότητες. Για τις κοινότητες οι οποίες έχουν πάνω από 300 κατοίκους, και αυτό να πω ότι δεν έχει βγει ακόμα η επίσημη απογραφή. Μπράβο. Για τα χωριά. Κάτι είναι με τους μόνιμους και τους νόμιμους έχει μπερδευτεί. Γιατί υπάρχουν χωριά τα οποία την προηγούμενη απογραφή είχαν πάνω από 300 και τώρα θα είναι κάτω από 300. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχουμε πάνω από 300 θα έχει τριμελές συμβούλιο και όταν είναι κάτω από 300 θα έχει έναν πρόεδρο. Ναι. Και λέει πλέον ο νόμος ότι θα πρέπει το ψηφοδέλτιο να έχει το 60% των τοπικών κοινοτήτων. Θα έχουμε γεμάτα ψηφοδέλτια με συν 150% υποψηφίους. Έτσι υπολογίζεται. Και με τις γυναίκες έχουμε φτάσει στο 1/3 τελικά αντί για το 40%, στο 33,3%, αν δεν κάνω λάθος, ή δεν άλλαξε αυτό. Δεν έχω δει να αλλάξει. Μάλιστα. Ωραία, έτσι για να τα διευκρινίσουμε αυτά τα διαδικαστικά, αυτό τα δυτικά. Σίγουρα σε επόμενα χρόνια θα αυξηθεί, κύριε Πατούνα, ναι. Και ο στόχος θα ήταν βέβαια να πάει στο 50% και όχι βέβαια να μειώνεται. Mm-hmm. Και για τα δύο φύλλα. Ναι, ακριβώς. Δεν αφορά στις γυναίκες, έτσι κι αλλιώς η ποσόστοση αφορά στο πολλά, ένα από τα δύο φύλλα. Υπάρχουν σίγουρα και πολλοί θεσμοί, του οποίου είναι περισσότερες οι γυναίκες και χρειάζεται ποσόστοση αυτή για το άλλο. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε, σίγουρα έχουμε πολλά αφήσει σε εκκρεμότητα, σίγουρα θα έχουν προκύψει και απορίες στους ακροατές, στις ακροάτριες που μας παρακολουθούν, οπότε δεν μπορέσαμε σίγουρα να απαντήσουμε σε όλα. Επομένως, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρία Κουκουσκίδου, εκ νέου, στο προσεχές απότερο μέλλον. Έτσι, κύριε Πατούνα, σας ευχαριστώ πολύ για το καλή συνέχεια. Που μου δώσατε. Να είστε καλά.